Λοιπόν, Συγγνώμη. κύριε Καραθανασόπουλε, πείτε μας λίγο την άποψή σας. Διαβάζω εδώ και σε ριζοσπάστη, διαβάσαμε και νωρίτερα. Υπάρχει ένα κάλεσμα για ένα συλλαλητήριο το ερχόμενο Σάββατο το πρωί στο Σύνταγμα με θέμα αιχμής την πρόληψη και την προστασία από φυσικές καταστροφές. Πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές, αποζημίωση στο σύνολο των καταστροφών που πάθαν οι πληγέντες και ταυτόχρονα μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της εργασίας και των θέσεων εργασίας. Το θέμα ποιο είναι, ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια σειρά υποκριτικών συγγνωμών και ταυτόχρονα με αποζημιώσεις εξαγοράς και συγκάλυψης των αιτιών. Γιατί έχουμε διαχρονικές ευθύνες, ένα φαινόμενο επαναλαμβανόμενο με το χιονιά, με τις πυρκαγιές, με τις πλημμύρες, με τους σεισμούς, που αναδεικνύει τι αναδεικνύει επί της ουσίας, ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο είναι επιλεκτικό. Είναι πάρα πολύ ικανό στο να εφαρμόζει αντιλαϊκές πολιτικές. Είναι πάρα πολύ ικανό να τσακίζει δικαιώματα εργασιακά ή ασφαλιστικά. Είναι πάρα πολύ ικανό να προσφέρει γη και είδωρο στους επιχειρηματικούς ομίλους για τα συμφέροντά τους. Και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ ανίκανο στο να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή από τέτοια φυσικά φαινόμενα αυτές την εποχή του 21ου αιώνα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν φαίνεται ότι οι προτεραιότητες και του κράτους και των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων, αλλά και των τοπικών οργάνων του κράτους, δηλαδή της περιφέρειας και των δήμων, δεν είναι τα ζητήματα των απαραίτητων υποδομών, των απαραίτητων μηχανισμών οι οποίοι θα πρέπει να υπήρχαν, των απαραίτητων μέσων αλλά και του προσωπικού, για να μπορεί να παρεμβαίνει έγκαιρα και με αποτελεσματικότητα και να μειώνει τις επιπτώσεις τέτοιων είδων φαινομένων. Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, επιβεβαιώνεται ότι κράτος και η ανικανότητα του κράτους και ταυτόχρονα και των επιχειρηματικών ομίλων στις συμβάσεις παραχώρησης, παράδειγμα Αττική Οδός, ενώ είναι ένας αυτοκινητόδρομος πανάκριβος που τον πληρώνει καθημερινά ο κόσμος, σύγχρονος και ασφαλής, δεν υπάρχει καμία υποδομή που να προστατεύει και να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους φαινόμενα και μηχανισμούς. Το ίδιο παρατηρούμε και στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους, όπου τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει δεν έγιναν γιατί υπήρχε κόστος. Η ίδια λογική υπάρχει και για το τρένο. Ιδιωτικοποιήθηκε η Τρενοσέ επί ΣΥΡΙΖΑ και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε τους εγκλωβισμένο κόσμο για τόσο καιρό στην συγκεκριμένη γραμμή. Ή για το ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμη ο σιδηρόδρομος σε όλη του την έκταση και ο προαστιακός. Μετά από 4 μέρες επί της ουσίας από το χιονιά. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη εμείς λέμε καθαρά ότι πρέπει ο λαός να στοχεύσει στον πραγματικό υπεύθυνο, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, γιατί μόνο ο λαός, όπως έχει αναδειχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορεί να σώσει το λαό και επί της ουσίας να ανατρέψει με την πάλη του αυτές τις πολιτικές. Πολιτικές που επιδεινώνουν καθημερινά τις συνθήκες διαβίωσης και να πάρει την υπόθεση της προστασίας της ζωής στα χέρια του. Καθανασόπουλε, ελάτε. Λέω το εξής. Πρώτον, ότι για τα ζητήματα των ιδιωτικοποιήσεων έχουν ευθύνες όλα τα κόμματα και οι κυβερνήσεις οι οποίες είχαμε. Ο καθένας με το δικό του μερίδιο. Δεύτερο ζήτημα, μιλήσα για αποζημιώσεις εξαγοράς συνειδήσεων και συγκάλυψης ως προσπάθεια της κυβέρνησης. Γιατί ακριβώς γι' αυτό όλες είναι προσβλητικό, κύριε Καραθανασόπουλε. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν αρνηθεί να αποζημιώνουν το 100% των καταστροφών και δίνουν ένα διχίλιαρο ή ένα πεντοχίλιαρο. Και δεύτερο ζήτημα, η επί της ουσίας είναι πρόκληση όταν οι ίδιες οι κυβερνήσεις αποζημιώνουν με δεκάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο για διαφυγόντα κέρδη τους παραχωρησιούχους των οδικών αξώνων. Και την Αττική Οδό και τους υπόλοιπους. Μπροστά σε αυτά τα σκανδαλώδη κίνητρα και προνόμια αποτελεί πρόκληση για το λαό αυτό το 2000. Ευχαριστούμε θερμά όλους.